Καταρχήν να ξεκινήσω για τις πυρκαγιές. Ναι. Επειδή είμαι και βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Σωστό. Και δύο μέρες είμαστε στην περιοχή και βλέπουμε τη μάχη που δίνουν και οι κάτοικοι και οι πυροσβέστες. Κύριε Ρογκάκο, η Πεντέλη και συνολικά η περιοχή της Ανατολικής Αττικής, ναι, είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, όχι το μοναδικό, αλλά το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα και για τη χρεοκοπία αυτής της πολιτικής, ναι, της διαχρονικής που έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις στον τομέα της πρόληψης, αλλά και των επιχειρημάτων που συνοδεύουν αυτή την πολιτική. Αυτή την καραμέλα για τα ακραία καιρικά φαινόμενα και για την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Η Πεντέλη... Διαφωνείτε, κύριε Γιώκα. Κάει και το 95. Διαφωνείτε ότι υπάρχει κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή. Διαφωνώ ότι χρησιμοποιείται ως μόνιμο άλοθη. Α, σωστά, εντάξει. Ως μόνιμο άλοθη, καλώς, καλώς, για αυτή την πολιτική, κύριε Ξανθόπουλε. Η Πεντέλη κάει και το 95. Κάει και το 98. Κάει και 2 και 3 φορές τη δεκαετία του 2000. Κάει και το 2018 και είχαμε την τραγωδία στο μάτι. Η κλιματική κρίση φταίει για όλες αυτές τις φορές. Αλλού είναι η αιτία. Η αιτία έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη. 0,04% του κρατικού προϋπολογισμού με όλες τις κυβερνήσεις δίνεται για τη διαχείριση των δασών. Το αποτέλεσμα, 1% των δασών, mm-hmm, πανελλαδικά γίνονται παρεμβάσεις καθαριότητας και άλλου είδους. Μάλιστα. 10% των δασικών δρόμων καθαρίζονται κάθε χρόνο. Συν τα κενά, συν. Κύριε Γιώκα, πάμε και λίγο. Δεν έχουμε απλό το χρόνο στην οικονομία. Κύριε, κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, αλλά να πάμε στην οικονομία. Έχουμε μεικτές ζώνες. Κατοικία, δάσος και βιομηχανία. Μαζί. Και τα τρία μαζί. Μάλιστα. Πάμε στα οικονομικά. Έχει δώσει κανά χρήματα η κυβέρνηση, γιατί λέει. Και έχει δώσει 50 δις. 42 και 8,5, 50 κτλ. Τα χρήματα που έχει δώσει η κυβέρνηση δεν φτάνουν όχι μόνο για να αναπληρώσουν τις απώλειες από την ακρίβεια κτλ, αλλά ούτε να αποτελέσουν μια στοιχειώδης ανακούφιση. Εμείς τα έχουμε χαρακτηρίσει πας της κοροϊδίας. Γιατί και εδώ, όπως και στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, δεν ακουμπάνε. Είτε οι προτάσεις της κυβέρνησης, είτε οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν ακουμπάνε την αιτία και κυρίως την αιτία της ενεργειακής ακρίβειας. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή έχουν συνδιαμορφώσει ένα πανάκριβο ενεργειακό μείγμα με την απολιγνητοποίηση και τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, με τα χρηματιστήρια ρήπων και τα χρηματιστήρια ενέργειας, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ τα συνδιαμορφώσανε, που έχουν εκτινάξει τις τιμές και στην ενέργεια. Κύριε Γιώκα, πώς θα μπορούσε να βοηθηθεί έτσι, η κοινωνία, με ποιον τρόπο να αντιμετωπίσει όλη αυτή την ακρίβεια σε όλους τους τομείς? Οι προτάσεις που έχει καταθέσει το ΚΚΕ είναι πολύ συγκεκριμένες. Κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Κατάργηση του ΦΠΑ σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Και κυρίως κατάργηση χρηματιστηρίου ενέργειας και ρήπων, σύγκρουση με αυτή την πολιτική που έχει εκτινάξει το κόστος της ενέργειας. Αξιοποίηση όλων των μορφών ενέργειας που έχει η χώρα μας. Και ο λιγνίτης, και ανανεώσιμες πηγές, και η γεωθερμία. Έχουμε... Αυτή είναι η λύση. Κύριε Γιώκα, έχουμε δύο όλα λεπτά. Έχουμε. Ελάτε, κύριε Γιώκα, 20 δεύτερα. Κύριε Ρογκάκο, επειδή η ζωή μας και η ζωή του λαού δεν σπάει σε κουτάκια, οι φωτιές, η ακρίβεια κτλ. Όλα αυτά συνθέτουν μια δύσκολη πραγματικότητα. Η βασική αιτία για όλα αυτά είναι ένας δρόμος ανάπτυξης που δεν έχει στο επίκεντρό του την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτό είναι που διεκδικούμε σήμερα και, μάλιστα, με μέτρα ανακούφισης, αλλά και με την ανατροπή αυτής της πολιτικής.